Ειρήνη πάση. Εκ του καταναστέων Αγίου Ευαγγελίου, τον άγνωσμα προσκομή. Δόξα σε Κύριε, δόξα σε. Το καιρό εκείνο προσήλθον το Ιησού, γραμματείς και φαρισαίοι λέγοντες, διδάσκαλε, θέλομεν από σου σημείον ειδήν. Ο δε αποκριθείς είπεν αυτοίς, γενεά, πονηρά και μιχαλής, σημείον επιζητή και σημείον ουδοθήσετε αυτή, ημί το σημείον Ιωνά του προφήτου, ως περγάριν Ιωνάς εν τη κοιλία του Κήτους, τρεις ημέρας και τρεις νύχτας, ούτως έστε ο Υιός του ανθρώπου εν τη καρδία της γης, τρεις ημέρας και τρεις νύχτας. Άνδρες νινεβίτε αναστήσονται εν τη κρίση μετά της γενεάς ταύτης και κατακρινούσιν αυτήν ότι μετενόησαν εις το κήρυγμα Ιωνά και ειδού πλοίον Ιωνά ο δε. Βασίλισσαν ότου εγερθήσετε εν τη κρίση μετά της γενεάς ταύτης και κατακρινεί αυτήν ότι ήλθεν εκ των περάτων της γης. Ακούσε την σοφία Σολομώντος και ειδού πλοίον Σολομώντος ο δε. Όταν δε το ακάθαρτο πνεύμα εξέλθει από του ανθρώπου, διέρχεται δι' ανίδρων τόπων, ζητούν ανάπαυση και ούχε βρίσκει. Τότε λέγει, επιστρέψω εις τον οίκον μου, όθεν εξήλθον, και ελθόν ευρίσκει σχολάζοντα, σε σαρωμένων και κοσμημένων. Τότε πορεύεται και παραλαμβάνει με θεαυτού, επτά έτερα πνεύματα πονηρότερα εαυτού, και εισελθόντα κατοικεί εκεί, και γίνεται τα έσκατα του ανθρώπου εκείνου, χείρονα των πρώτων. Ούτως έστε και τη γενεά ταύτη, τη πονηρά. Εάν ο Κύριος, ο άνθρωπος δεν προσέχει, όπως λέγει ο Κύριος, έρχονται επτά πνεύματα πονηρότερα από εκείνο που εδιώχθη κατά την βάπτιση του ανθρώπου και γίνονται τα έσκατα του ανθρώπου χείρονα των πρώτων. Και σε τι συνίσταται η προσοχή? Συνίσταται σε πολλά πράγματα. Στην προσοχή στις αισθήσεις, στη φυλακή των πέντε αισθήσεων. Συνίσταται στην εγκράτεια των τροφών και γενικότερα στην εγκράτεια και στην αποχή από κάθε αμαρτία, από κάθε κακό λογισμό και από κάθε συγκατάθεση. Όσοι αγωνίζονται για τη σωτηρία τους, λέει ο διάδοχος Φωτικής, πρέπει να φροντίζουν τόσο πολύ να μισούν όλες τις παράλογες επιθυμίες, ώστε να αποκτήσουν τη συνήθεια αυτή του μίσους. Είναι μια πολύ καλή συνήθεια αυτή, το να μισούμε όλες τις παράλογες επιθυμίες. Πάσας μεν τας αλόγους επιθυμίας, ούτω δι μισήν τους αγωνιζομένους, ώστε εις έξιν το προς αυτάς μίσος κτίσαστε. Όλες τις άλογες επιθυμίες πρέπει να μισούν οι αγωνιζόμενοι κατά αυτόν τον τρόπο, ώστε να αποκτήσουν το μίσος εναντίον τους ως συνήθεια. Την εγκράτεια όμως των τροφών πρέπει να την ασκούν προσέχοντας, ώστε να μην φτάσουν να συγχαθούν καμία από αυτές, εννοείται τις τροφές, γιατί κάτι τέτοιο είναι επικατάρατο και τελείως δαιμονικό. Την δε επί των βρωμάτων εγκράτειαν ούτως εχρήν διατηρήν, ή να μην εισδέληξην την ως αυτόν έλθει της ποτέ. Την εγκράτεια όσον αφορά τα φαγητά, θα πρέπει να την διαφυλάττουν κατά αυτόν τον τρόπο, ώστε να μην φτάσει κανείς ποτέ στην αποστροφή
κάποιου από αυτά. Γιατί αυτό τούτο γάρ και επικατάρατο εστί και δαιμονιώδες όλων. Γιατί αυτό είναι και επικατάρατο και όλο δαιμονικό. Δεν απέχουμε από τις τροφές γιατί είναι κακές, μη γέννητο. Αλλά αποφεύγουμε τις πολλές και απολαυστικές τροφές για να χαϊναγωγούμε τα μέλη της σάρκας που βρίσκονται σε έξαψη. Ουγάρ ως φαύλων αυτών μη γέννητο απεχόμεθα, αλλήνα των πολλών τροφών εαυτούς αφιστώντες, τα φλεγμένοντα μέλη της σαρκός συμμέτρως κολλάζομεν. Δεν εγκρατευόμεθα από αυτά επειδή είναι κακά, μη γέννητο, αλλά απομακρύνοντας τους εαυτούς μας από τις πολλές τροφές, να παιδαγωγούμε συμμέτρως τα φλεγόμενα μέλη της σαρκός. Έπειτα και για να μοιράζουμε το περίσσευμα στους φτωχούς, κάτι που είναι γνώρισμα ειλικρινούς αγάπης. Έπειτα δε, για να γίνει και το περίσσευμά μας ως οικονομία. Λοιπόν δε είναι και το ημών περίσσευμα εις οικονομίαν αρκούσαν της στοχεύου συγγέννηται. Όπερεστίν αγάπης ειλικρινούς γνώρισμα. Οικονομία η οποία επαρκεί σε εκείνους οι οποίοι στερούνται τα αναγκαία. Το οποίο ακριβώς είναι γνώρισμα ειλικρινούς αγάπης. Κάνουμε δηλαδή την εγκράτεια χωρίς να βελισσόμεθα καμία τροφή, αλλά για να κολλάζουμε τα φλεγμένοντα μέρη και μέλη του σώματος και για να έχουμε επομένως αγνότητα και καθαρότητα και αφετέρου για να υπάρχει και περίσσευμα για την ελεημοσύνη. Το να τρώμε και να πίνουμε από όλα όσα μας παραθέτουν, ευχαριστώντας το Θεό, λέει ο Άγιος Διάδοχος στο 44ο κεφάλαιό του, που βρίσκεται στο έργο του τα 100 πρακτικά κεφάλαια, το πρώτο τόμο της Φιλοκαλίας. Το να τρώμε και να πίνουμε από όλα όσα μας παραθέτουν, ευχαριστώντας τον Θεό, δεν είναι καθόλου αντίθετο με την πνευματική γνώση. Γιατί όλα τα δημιουργήματα είναι πολύ καλά. Το να απέχουμε όμως ευχαρίστως από τα πολλά και ευχάριστα φαγητά, αυτό είναι δείγμα μεγαλύτερης πνευματικής διακρίσεως και γνώσεως. Αλλά δεν θα καταφρονήσουμε ευχαρίστως τα ευχάριστα αυτού του κόσμου, αν με όλη μας την πνευματική αίσθηση και με πληροφορία καρδιάς δεν γευθούμε τη γλυκύτητα του Θεού. Αυτό είναι η αναγκαία προϋπόθεση για να καταφρονήσουμε τα ευχάριστα του κόσμου, να γευθούμε τις ουράνιες ειδονές και τη γλυκύτητα του Θεού. Το από πάντων των παρατιθεμένων ή κυρνωμένων εστίν και πίνιν, ευχαριστούντας το Θεό, ουδαμός το κανόνι της γνώσεως μάχεται. Λέει ο Άγιος Διάδοχος, το να τρώμε και να πίνουμε από όλα όσα παρατίθενται ή κερνούνται, ευχαριστώντας το Θεό, καθόλου δεν εναντιώνεται στον κανόνα της Θείας Γνώσεως. Πάντα γάρ καλαλίαν, γιατί όλα όσα έκανε ο Θεός είναι πολύ καλά. Το δε των πολλών και ιδέων ιδέως απέχεστε και διακριτικότερον υπάρχει και γνωστικότερον. Το να κρατευόμεθα όμως ευχαρίστως από τα πολλά και νόστιμα φαγητά είναι στοιχείο βαθυτέρας και διακρίσεως και γνώσεως. Ουκ αν δε των παρόντων ιδέων ιδέως καταφρονήσομεν, η μύτης του Θεού γλυκύτητος εν πάση αισθήση και πληροφορία γευσόμεθα. Δεν θα μπορέσουμε όμως να καταφρονήσουμε ευχαρίστως τα παρόντα ειδονικά, εάν δεν γευθούμε τη γλυκύτητα του Θεού με κάθε αίσθηση και εσωτερική πληροφορία. Αν κανείς λοιπόν γευθεί τα ουράνια, εύκολα καταφρονεί τα υπήγεια. Αυτός όμως ο οποίος δεν έχει γεύση των ουρανίων, προσκολάται στα επίγεια και αναζητάει από εκεί κάποια χαρά και ικανοποίηση. Η μετρημένη και μέσα σε λογικά όρια τροφή, μας διδάσκει και ο Άγιος Κασιανός ο Ρωμαίος, βοηθά στην υγεία του σώματος και δεν αφαιρεί την αγιότητα, όπως λέει και ο Άγιος Διάδοχος, προηγουμένως το ακούσαμε,
ότι δεν αντιτίθεται στον κανόνα, τον πνευματικό κανόνα, στον κανόνα της πνευματικής γνώσεως, το να τρώμε και να πίνουμε ευχαριστώντας τον Θεό από όλα όσα μας παραθέτουν, εννοείται μέσα σε λογικά όρια. Ακριβής κανόνας συγκρατίας, λέει ο Άγιος Κωσιανός ο Ρωμαίος, όπως παρέδωσαν οι πατέρες, είναι να σταματούμε να τρώμε πριν χορτάσουμε. Να τρώμε τόσο όσο χρειάζεται για να συντηρηθούμε πριν να αισθανθούμε κορεσμό. Και ο Απόστολος που είπε, μη φροντίζετε για τη σάρκα πώς να ικανοποιήσετε τις επιθυμίες της. Δεν εμπόδισε την αναγκαία κυβέρνηση της ζωής, αλλά απαγόρευσε τη φιλίδωνη φροντίδα. Αυτό είναι το ζητούμενο, να συντηρούμε την σάρκα για να μπορούμε να επιτελούμε τα έργα της μετανοίας για του σώματος και της ψυχής και όχι να γινόμαστε δούλοι στη φιλιδονία. Δεν πρέπει να αναζητάμε, λέει πάλι ο Άγιος Κασιανός, την τελειότητα της εγκράτειας μόνο στη συχνότητα των γευμάτων ή στην ποιότητα της τροφής, αλλά και στη μαρτυρία της συνειδησεώς μας. Γιατί ο καθένας πρέπει να επιβάλλει στον εαυτό του μια λιτότητα ανάλογη με τις απαιτήσεις του αγώνα που οφείλει να διεξάγει ενάντια στις επιθυμίες του. Η τήρηση της νηστείας είναι ωφέλιμη και πρέπει να τηρείται με ακρίβεια και συνέπεια. Αν όμως η νηστεία δεν συμβαδίζει με τη λιτότητα, τότε δεν θα μπορέσει κάποιος να φτάσει στην κάθαρση των παθών. Γιατί οι μακροχρόνιες νηστείες που ακολουθούνται από πλούσια γεύματα, το μόνο που κατορθώνουν είναι να ταλαιπωρούν τον άνθρωπο χωρίς να τον βοηθούν στον αγώνα του για την καθαρότητα. Η καθαρότητα του νου συνδέεται άμεσα με την εγκράτεια. Δεν μπορεί να παραμένει αγνός και καθαρός εκείνος που δεν έχει καθιερώσει για τον εαυτό του ένα σταθερό μέτρο εγκρατείας. Οι νηστείες, όσο αυστηρές και αν είναι, όταν ακολουθούνται από υπερβολική κατανάλωση τροφών, δεν χρησιμεύουν σε τίποτε, αλλά οδηγούν σύντομα τον άνθρωπο στη λεμαργία. Είναι προτιμότερο να υπάρχει καθημερινά ένα γεύμα λιτό και μετρημένο, παρά να τηρείται αυστηρή και παρατεταμένη νηστεία. Η υπερβολική νηστεία μπορεί να κάμψει, μπορεί να επιφέρει όχι μόνο κάμψη στη διάβγεια του νου, αλλά επιπλέον με την καταπώνηση που αυτή επιφέρει στο σώμα, μπορεί να εξασθενήσει τη δύναμη και τη δυνατότητα συγκέντρωσής του κατά την ώρα της προσευχής. Η υπερβολική εγκράτεια είναι χειρότερη από τον κορισμό, διότι από τον κορισμό με τη δύναμη της μετανοίας μπορείς να πάρεις το σωστό δρόμο, ενώ από την υπερβολική εγκράτεια δεν μπορείς. Χρειάζεται λοιπόν με μέτρο η εγκράτεια, γιατί όπως λέει και ο Άγιος Ισάκ ο Σύρος, με γεμάτο στομάχι δεν είναι δυνατόν να γνωρίσεις τα μυστήρια του Θεού. Όπως ακριβώς το σύννεφο κρύβει το φως του ήλιου και της σελήνης, έτσι και η ατμή, εντός εικόν η λέξη, της κοιλίας, κρύβουν τη σοφία του Θεού από την ψυχή. Δεν πρέπει με πολλά φαγητά να τρέφεις το σώμα σου, γιατί όταν γεμίζει η κοιλία, οδηγείσαι σε πνευματικό ύπνο. Όπως η φλόγα της φωτιάς φουντώνει με τα ξερά ξύλα, έτσι και το σώμα φουντώνει από την σαρκική επιθυμία όταν η κοιλία είναι γεμάτη. Και όπως τα ξύλα όταν πέφτουν πάνω σε άλλα ξύλα αυξάνουν τη φλόγα της φωτιάς, έτσι και η ποικιλία των φαγητών αυξάνει τις εμπαθείς κινήσεις του σώματος. Η έλλειψη τροφών οδηγεί τον άνθρωπο στην εγκράτεια και η αυθονία στην ακράτεια. Όποιος νικά στον πόλεμο των αισθήσεων μοιάζει με εκείνον που κλείνει τις πύλες της πόλεως και πολεμάει μόνο τους εσωτερικούς εχθρούς, πράγμα που είναι πολύ πιο εύκολο από ότι να πολεμάει ταυτόχρονα και τους εσωτερικούς και τους εξωτερικούς. Η εγκράτεια
η αγνότητα των νέων, έλεγε και ο Άγιος Παΐσιος, για τη σύγχρονη εποχή μας, θα λογιστεί ως μαρτύριο συνειδήσεως. Όποιος προσπαθεί να είναι εγκρατής, προσέχει τις εισόδους, έλεγε πάλι, τα μάτια του. Σήμερα μπαίνει μια κοσμική λογική, να μην νηστέψουν τα παιδιά για να μην αρρωστήσουν, να μην λείψει τίποτε από τα παιδιά για να μην δυσκολευτούν. Και τελικά ζουν κακομοιριασμένα και θέλουν μπριζόλες συνέχεια, αλλά και αυτό πάλι δεν τα βοηθάει σε τίποτε. Αν χαίρεται κανείς όταν δεν τρώει για την αγάπη του Χριστού, τότε τρέφεται. Αν προτιμάει το άνοστο από το νόστιμο για την αγάπη του Χριστού, τότε από το άνοστο γεύεται Χριστό. Το ένα είδος φαγητού βοηθάει να κόψει την όρεξη. Όταν όμως υπάρχει μεγάλη ποικιλία, είναι σαν να μαζεύονται πολλά κόμματα εντός εγώ λέξεις στο στομάχι και το ένα κόμμα ερεθίζει το άλλο, χτυπιούνται μεταξύ τους και αρχίζει η βαριστομαχιά. Η ευχαρίστηση από το λιτό φαγητό είναι μεγαλύτερη από την ευχαρίστηση που δίνουν τα καλύτερα φαγητά. Όταν μικρός έφευγα στο δάσος και έτρωγα μόνο ένα κομμάτι κουλούρα, δεν ήθελα τίποτε άλλο. Τα καλύτερα φαγητά δεν μπορούσαν να αντικαταστήσουν εκείνη την πνευματική ευχαρίστηση που ένιωθα. Αλλά το έκανα με χαρά. Πολλοί άνθρωποι όμως δεν έχουν αισθανθεί την ευχαρίστηση του ελαφρού στομαχιού. Στην αρχή, όταν τρώνε κάτι νόστιμο, αισθάνονται μια ευχαρίστηση. Και μετά μπαίνει η λεμαργία, η γαστριμαργία, τρώνε πολύ και ιδίως όταν είναι ηλικιωμένοι, νιώθουν βάρος και έτσι στερούνται την ευχαρίστηση του ελαφρού στομαχιού. Όταν περιοριστούν οι επιθυμίες μας στη λιτή τροφή, στο ξεροκόμματο και στη λίγη ξεκούραση της σκελετωμένης μας σάρκας, τότε αγάλεται η ψυχή μέσα στο λείψανό της. Ήρθε μια φορά στο καλύβι του Παπατήχων ένας διάκος πολύ παχής και του είπα να κάνει συνέχεια ενάτες, μία φορά την ημέρα να τρώει. Μετά από κάμποσο καιρό τον συνάντησα στη Δάφνη και δεν τον γνώρισα, γιατί είχε αδυνατήσει. Όταν κανείς δεν τρώει πολύ, αλλά τρώει συχνά, τότε ο οργανισμός του παίρνει από αυτά που τρώει. Όταν όμως κάνει ενάτη, τότε παίρνει βιταμίνες από το ψυγείο, δηλαδή από τις αποθηκευμένες στον οργανισμό του. Ας ακούσουμε λοιπόν όλα αυτά και ας αγωνιστούμε τον καλό αγώνα για να εγκρατευόμαστε και έτσι να έχουμε ελαφρό το στομάχι και το σώμα και κατάλληλο για την προσευχή και τον πνευματικό αγώνα και γενικότερα για τη συγκρατία της γαστρός να υποτάξουμε και τα υπόλοιπα πάθη και έτσι και καθαρμένοι να πορευθούμε εις την Βασιλεία του Θεού. Το δε θεμον δόξα πάντοτε, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.